Με την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματο τη Νέα Δημοκρατία, τι ομιλίε του Προέδρου του Κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και την ψηφοφορία για την εκλογή των μελών τη Πολιτική Επιτροπή, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίε του 10ου Τακτικού Συνεδρίου τη Αξιωματική Αντιπολίτευση. Κατά την ομιλία του στο κλείσιμο του συνεδρίου, ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και του χειρισμού τη, αλλά και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Να φύγει μια ώρα αρχίτερα ο κύριο Τσίπρας με την παρέα του ήταν η φράση που επανέλαβε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, συμπληρώνοντα πω ο Πρωθυπουργό έθαψε τρία μέτρα κάτω από τη γη την ελπίδα των Ελλήνων. Το δέκατο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία άνοιξε το Σάββατο ο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίο ευχαρίστησε του χιλιάδε συνέδρου που έδωσαν το παρόν, αλλά και όσους συμμετείχαν στι προμηνών εκλογέ τη Νέα Δημοκρατία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Ο κύριο Βαρβιτσιώτη ευχαρίστησε επίση του παρευρισκόμενου για την παρουσία του, κάνοντα ιδιαίτερη μνήμα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, αλλά και τον πρώην πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίο χειροκροτήθηκε έντονα από το κοινό. Το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία χαιρέτησαν ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, ο Μαριάνο Ραχώη, ο Μπόικο Μπόρισοφ και ο Αβέροφ Νεοφίτου.